Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε. Το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να πλέξουμε είναι να ρίξουμε θηλιές. Παίρνουμε λοιπόν το κουβάρι μας και μία από τις δύο βελόνες μας. Υπολογίζουμε το μήκος της κλωστής που μας χρειάζεται. Και το παίρνουμε τρεις φορές το μήκος της κλωστής που μας χρειάζεται. Κρατούμε το κοντό μέρος της κλωστής από την αριστερή πλευρά και το μακρύ από τη δεξιά πλευρά. Γυρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο γύρω από τα δάχτυλά μας την κλωστούλα και παίρνουμε από πίσω και έτσι δημιουργήσαμε την πρώτη μας θηλίτσα. Περνούμε τώρα τη θηλιά μας στην βελόνα μας. Και κρατώντας πάντα το κοντό μέρος από την αριστερή πλευρά και το μακρύ που πάει στο κουβάρι από τη δεξιά πλευρά, ανοίγουμε με τα δύο μας τα δάχτυλα την κλωστούλα, την πιάνουμε κάτω για να μας χρειάζεται να είναι σφιχτή, σταθερή, και περνούμε έτσι την κλωστούλα μας. Ανοίγουμε ξανά την κλωστούλα μας έτσι, με τα δύο δάχτυλα και την... Ανοίγουμε την κλωστούλα μας έτσι και την παίρνουμε, τη θηλίτσα μας. Ανοίγουμε την κλωστούλα μας με τα δύο δάχτυλα, τεντωμένα κάτω κρατούμε. Και όπως βλέπετε, έτσι αρχίζουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος για να αρχίσουμε, αλλά αυτός είναι ο πιο απλός. Και στα επόμενα tutorial θα μάθουμε και διάφορες άλλες... τις διάφορες πλέξεις, πώς να αρχίσουμε κανονικά μετά το πλεκτό μας. Παίρνουμε την κλωστούλα μας έτσι, την περνάμε από εδώ, όπως βλέπετε τώρα. Θα μάθουμε διάφορα σχέδια να κάνουμε, κασκόλ, μπλούζες και διάφορα. Και έτσι αρχίζουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουμε. Κάντε την πρακτική σας, ως την επόμενη φορά. Γεια σας, ευχαριστώ που κοιτάξατε.